άλμπουμ τα παιδικά μας. Και εγώ το πρωί που το είδα μου άρεσε πάρα πολύ. Έμεινε σε όλη σου τη ζωή κάνοντας focus όσο άξιζε σε κάθε σημείο. Ναι. Εγώ έτσι το είδα, γιατί όταν βλέπω κάτι, εγώ το αξιολογώ με το δικό μου τρόπο. Ναι, κάποιες στιγμές λέω, κοίτα να δεις μεγάλο, σε κάποιες στιγμές λέω, πότε ήταν αυτό. Ναι. Είναι συναισθήματα. Είσαι άνθρωπος που εκφράζεις το συναίσθημα. Ναι, είμαι άνθρωπος που λειτουργώ με το συναίσθημα και μετά με τη λογική. Γιατί όταν τα βάλω τετραγωνάκια τα πράγματα και λειτουργώ με λογική, χάνω λίγο τον εαυτό μου. Αλήθεια το λες. Ναι. Και νομίζω ότι όλοι γενικά πρέπει να λειτουργούμε λίγο περισσότερο με το συναίσθημα. Εσύ είσαι άνθρωπος που πάνω βάζεις το συναίσθημα. Ναι. Ξεκάθαρα και στις αποφάσεις μου. Αλήθεια. Ναι, ναι. Σε είχα πιο της λογικής. Εμένα τι με κάνεις, το συναισθήματος ή της λογικής? Δεν ξέρω, μπερδεύομαι. Mm. Μπερδεύομαι. Και δεν είναι τώρα ότι το σκέφτομαι, το έχω ξανασκεφτεί για σένα. Είμαι της λογικής. Ναι. Δηλαδή έχω κουτάκια. Κουτάκια. Ναι. Γι' αυτό μου έκανε εντύπωση εσένα, γιατί νόμιζα ότι είχαμε κοινά κομμάτια. Δηλαδή, όχι, με την έννοια ότι δεν θα παρασυρθείς από το συναίσθημα σε μια απόφαση που θα έχει να κάνει με την καριέρα σου, ας πούμε, με τη ζωή σου. Κατάλαβες πώς το βάζω? Έχω κάτι πολύ δυνατό που είναι το ένστικτο της επιβίωσης και ναι, του συμφέροντός μου, που δεν αφήνω το συναίσθημα να μου κάνει κακό. Αλλά δεν μ' αρέσει να τα βάζω και σε κουτάκια τα πράγματα. Γιατί όταν προσπαθούμε λίγο να οργανώσουμε και να τα προγραμματίσουμε όλα, χαλάνε από ψηλά. Ναι. Και έτσι το έχω συνειδητοποιήσει αυτό και δεν το κάνω. Λέω, άσε λίγο να δούμε πώς θα σου αρέσει εκείνη τη στιγμή, τι θέλεις να κάνεις, τι θα σε κάνει το ένστικτό σου, τι σου λέει να κάνεις. Όταν μπαίνεις σε μια σχέση, μπαίνεις έτοιμη από την αρχή ότι σε αυτή τη σχέση θα αφήσω το συναίσθημα ή αφήνω σιγά σιγά, δηλαδή μπαίνω με τη λογική και αφήνω να με παρασύρει το συναίσθημα εάν συμβεί. Αν δεν συμβεί, είχα προνοήσει, κατάλαβες, έρχομαι στα δικά μου μυστικά. Να σου δώσω να καταλάβεις, δεν έχω ερωτευτεί ποτέ κεραυνοβόλα. Ποτέ μου. Είδες. Οπότε, σιγά σιγά έρχεται. Θέλω πρώτα να έχω συναισθήματα και για να περάσω στη σχέση. Νομίζω ότι και εκεί... Εγκεφαλικά λειτουργείς δηλαδή? Όχι. Αυτό το κεραυνοβόλο σημαίνει... για μένα είναι ότι θέλεις να ερωτευτείς, οπότε όπως περάσει και σου κάνει λίγο... Πρέπει να τον ερωτευτείς εγκεφαλικά, αυτό εννοώ. Ναι. Άρα να κυριαρχείς το συναίσθημα.